ανέφερα την ιδιότητα της κυρίας Γεροβασίλη ως μίας εκ των τριών κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Στην παρούσα συζήτηση είναι η πρώτη προτασσόμενη ομιλήτρια, η πρώτη δηλωθήσα στον κατάλογο. Δηλώσατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι επιθυμείτε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να παρέμβετε μετά. Κυρία Γεροβασίλη, έχετε το λόγο. Σας είδα, κυρία Λιμπεράκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα κράτη και οι λαοί δεν είναι επιχειρήσεις. Οι κυβερνήσεις δεν είναι διευθύνοντες σύμβουλοι ανωνύμων εταιριών. Και η λαϊκή εντολή δεν είναι μετοχή στο χρηματιστήριο των συμφερόντων. Δεν προσφέρεται για αδιαφανή χρήση, στρέβλωση και κακοποίηση. Και στο βαθμό που μπορούμε, στο βαθμό που ο ελληνικός λαός μας στείλει με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, δεν θα επιτρέψουμε η ψήφος του λαού μας, η ψήφος των συμπολιτών μας και η προσωπική μας ψήφος ούτε να αλλοιωθεί, ούτε να υποτιμηθεί από τις απαιτήσεις των δανειστών. Και φυσικά, ούτε να στρεβλωθεί και να υποκλαπεί από την παραπληροφόρηση. Δεν θα επιτρέψουμε την καλλιέργεια αισθήματος ανασφάλειας και την τρομοκράτηση εκ μέρους των εγχώριων υποστηρικτών τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 5 μήνες ο ελληνικός λαός ψήφισε την κυβέρνησή του, καταψηφίζοντας ταυτόχρονα την πολιτική της μνημονιακής ύφεσης, αποδοκιμάζοντας τα κοινωνικά και οικονομικά της αδιέξοδα. Από τις κάλπες του περασμένου Γενάρη, αυτό που αναμφίβολα ακούστηκε ήταν ένα βροντερό όχι στην πολιτική της λιτότητας. Μια πολιτική που για την κυβέρνηση του Βερολίνου και όσους από τους εταίρους μας είναι σφιχτά δεγμένοι στο άρμα και τις εντολές της, αποτελεί ακόμη και σήμερα προτεσταντικό δόγμα. Μια λιτότητα που επιμένουν να υποστηρίζουν πως πρέπει να συνεχίσει να τσακίζει τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικογένεια, την κοινωνική μας συνοχή και την εθνική μας οικονομία. Η ελληνική κυβέρνηση, πιστή στην εντολή που της δόθηκε από τους συμπολίτες μας, ξεκίνησε να διαπραγματεύεται, όχι όμως σε καθαρό και ελεύθερο ορίζοντα, όχι με λευκό χαρτί μπροστά. Ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση μέσα στα πλαίσια των νομικών δεσμεύσεων που είχαν υπογραφεί και βάραιναν τη συνέχεια του κράτους. Μέσα σε ένα ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο που μας είχαν κληροδοτήσει βήμα-βήμα οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μέσα σε ένα πρωτοφανές για ελληνική κυβέρνηση εχθρικό μηντιακό περιβάλλον. Μέσα σε ένα αντιπολιτευτικό κλειό που συντηρούσε και δούλευε τη στρατηγική της αριστερής παρένθεσης. Διαπραγματευόταν οι Έλληνες συνάδελφοί μας στην Ευρώπη με μια αμήχανη ευρωπαϊκή ελίτ, που ακροβατούσε ανάμεσα στην επίφαση του σεβασμού της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας από τη μια και στα σκληρά συμφέροντα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης από την άλλη. Ανάμεσα στην επίφαση κατανόησης της ανθρωπιστικής κρίσης και της αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό, απ' τη μια και απ' την άλλη στα σκληρά οικονομικά συμφέροντα των πιστωτών. Η ζυγαριά εξ αρχής έγερνε στη δεύτερη πλευρά φυσικά. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, να γίνεται πιο φανερή η απάνθρωπη υποστήριξη της οικονομίας των αριθμών και όχι αυτής των αναγκών. Έτσι, για 5 μήνες, τα σημεία σύγκλησης της μιας συνεδρίασης, την άλλη φορά γινόταν μαγική εικόνα στην επόμενη συνεδρίαση. Διαπραγματευόταν οι εκπρόσωποι μας πάνω σε μια προκρούστια κλίνη στα αλήθεια και μάλιστα με συνεχώς μεταβαλλόμενο το μέγεθος. Πότε δε χωράγαμε, πότε περισσεύαμε. Και εκεί που περισσεύαμε τη Δευτέρα, την Τετάρτη δε μας χώραγε. Από αυτό το μονοπάτι φτάσαμε χθες. Φτάσαμε χθες με τον Πρωθυπουργό να περιγράφει σε μια πρόταση την ουσία του προβλήματος. Οι απαιτήσεις σας υπερβαίνουν την εντολή που έχουμε πάρει. Οι δανειστές μας απάντησαν. Τέλος παιχνιδιού. Η ελληνική κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας, διερμηνεύοντας τις προθέσεις του ελληνικού λαού, τους απάντησε ακριβώς όπως έπρεπε. Εκβιασμοί τέλος, υποτίμηση, ταπείνωση και χρησιμοποίηση του ελληνικού λαού τέλος, ανέξοδη ρητορία τέλος, αποτυχημένες μνημονιακές συνταγές ύφεσης και λιτότητας τέλος, επιδερμική επικοινωνία τέλος. Καλημέρα δημοκρατία. Ο πολίτης παίρνει την αξιοπρέπειά του στα χέρια του, μέσα από μια αμεσοδημοκρατική συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία του δημοψηφίσματος.
Και αυτή η κυβέρνηση εμπιστεύεται και το Σύνταγμα και τους πολίτες. Σε μια εβδομάδα θα σηκώσουν ψηλά την ιστορία του τόπου μας και το μέλλον του λαού μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε όλοι μας μια πολύ σοβαρή στιγμή στην σύγχρονη ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Κλείνει με τον πλέον επίσημο τρόπο, με τον πιο δημοκρατικό τρόπο, ο φαύλος κύκλος των αντιλαϊκών μνημονίων υποτέλειας. Μπαίνει φρένο στα τηλεσίγραφα και στην αντιμετώπιση της χώρας μας ως απικία χρέους. Οι μάσκες πέφτουν. Ταυτόχρονα σπάει και ο κύκλος των πολιτικών αναθέσεων. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το πολιτικό μας σύστημα, όλα τα κόμματα έχουμε μια πολύ σοβαρή ευθύνη, μια μεγάλη ευθύνη σε δύο κατευθύνσεις. Απ' τη μία να ενημερώσουμε εξαντλητικά και υπεύθυνα το λαό στην άλλη Κυριακή, για να επιλέξει και με γνώση και με σιγουριά. Να μην αφήσουμε να αλλάξει ατζέντα με διακύβευμα ευρώ-δραχμή, Ευρώπη μέσα ή έξω. Απ' την άλλη, να αποδείξουν όλοι έμπρακτα αυτά που ισχυρίζονται συνεχώς τους τελευταίους μήνες και όχι μόνο, για εθνική ομόνοια, εθνική ομοψυχία, εθνική ευθύνη, ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Να μην μετατραπεί η επόμενη εβδομάδα σε μικροπολιτική και διχαστική και οπαδική. Από τα δημοψηφίσματα, από τη φύση τους, ομαδοποιούν. Ομαδοποιούν απόψεις, γιατί είναι δύο. Ας φροντίσουμε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, φυσικά θα ομαδοποιηθούμε, αλλά να μην οπαδοποιηθούμε. Ας φροντίσουμε να υπερασπιστούμε το γεγονός πως η αντίθετη άποψη είναι μια διαφορετική άποψη, όχι μια επιθετική. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά και δεν είναι άλλα τα συμφέροντα του λαού μας. Ο κύριος Σόιμπλε έχει την κουλτούρα του λογιστή και του εφόρου. Ο ελληνικός λαός έχει κουλτούρα δημοκρατίας και είναι ένας υπερήφανος λαός. Έμαθε να παλεύει στα δύσκολα και φυσικά να κρατάει την αξιοπρέπειά του. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή, λοιπόν, στους τελευταίους 5 μήνες, ο λαός έχει ακουμπήσει στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να τον στηρίξει, να τον σηκώσει και να του ξανανοίξει την πόρτα της ελπίδας. Και αυτό που ενόχλησε μέσα και έξω από τα σύνορα, ενόχλησε ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και παλεύουν λυσαλέα και απροκάλυπτα να τον ταπεινώσουν. Και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ασφαλώς κυρίως το λαό. Να τον τιμωρήσουν για την αναπάντηχη για αυτούς επιλογή του. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Γι' αυτό και ενοχλήθηκαν από το δημοψήφισμα πάρα πολύ. Επειδή στα αλήθεια και ξέρουν το αποτέλεσμα και το φοβούνται. Φοβούνται την άμεση δημοκρατία, φοβούνται τη δύναμη του ελληνικού λαού. Όλα όσα έχουν συμβεί αυτούς τους 5 μήνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και όσα θα συμβούν μετά το δημοψήφισμα της Κυριακής, τα έχει εκφράσει άλλος καλύτερα από μένα. Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε. Όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. Σας ευχαριστώ.